Επιτρέψτε μου να σας κάνω μία μικρή εισήγηση, όπως και την άλλη φορά, για να επικοινωνούμε όλοι στο ίδιο πεδίο και να γλιτώσουμε ίσως και να επανάληψη κάποιων πραγμάτων. Λοιπόν, είναι η πέμπτη διάσκεψη των Προέδρων όπου συζητείται αυτό το ζήτημα. Οι τέσσερις προηγούμενες δεν είχαν αποτέλεσμα ως προς την αυξημένη πλειοψηφία των 4/5 που απαιτεί το Σύνταγμα και είχαν κηρυχθεί άγονες. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας την προηγούμενη εβδομάδα ήταν οπωσδήποτε μία τομή στη διαδικασία, έτσι όπως το είχαμε από όλες τις πλευρές στην προηγούμενη τελευταία διάσκεψη των Προέδρων επισημάνει. Και μάλιστα από αρκετές πλευρές είχε επισημανθεί ότι αυτή καθ' αυτή η απόφαση, όποια και αν ήταν, από εκεί και ύστερα θα οδηγούσε στην άμεση επιλογή για τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Από ορισμένες πλευρές είχαν τεθεί και επιπλέον κάποια ζητήματα, κάποιες προϋποθέσεις, και από άλλες πλευρές υπήρχαν υπάγειες απόψεις που είχαν κατατεθεί για το ζήτημα των ανεξαρτήτων αρχών κτλ. Η απόφαση όμως υπάρχει, είναι συγκεκριμένη. Δεν είναι με το σκεπτικό της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας. Η έκδοση της απόφασης θα γίνει μετά από 1,5 έως 2 μήνες κατελάχιστο, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση που έχουμε και γι' αυτό το αναφέρω. Άρα είναι αδύνατον, είναι προφανές, πως αν ήταν διαφορετικά, δηλαδή αν ήταν μία εβδομάδα ή κάποιες μέρες επιπλέον, θα ζητάγανε αρκετοί και η ίδια κυβέρνηση και εμείς θα θέλαμε ένα τράτο χρόνο για να μελετήσουμε την απόφαση έτσι ώστε καλύτερα να διαβουλευτούμε κτλ. Αυτό δεν υπάρχει. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στις αποφάσεις μας, τουλάχιστον όσον αφορά το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ανεξαρτήτως της έκδοσης και της μελέτης, ας πούμε, της σχετικής απόφασης. Παρά μόνο με αυτό που ως πληροφορία, ας πούμε, βγήκε, λέει, το ότι έταμε το συγκεκριμένο ζήτημα για το οποίο υπήρχε και η διαφωνία. Σε κάθε περίπτωση θέλω να επισημάνω ότι η σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δεν εξαρτάται ούτε συναρτάται με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Αυτό είναι σαφές και γι' αυτό θα έπρεπε εκ του νόμου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, τον οποίο αναφέρθηκα στην προηγούμενη διάσκεψη αναλυτικά και δεν θα το κάνω ξανά σήμερα, να υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ανεξαρτήτως των υπολείπων διαδικασιών οι οποίες υπάρχουν, αναφέρονται σε πολιτικές αντιπαραθέσεις, συγκρούσεις, Συμβούλια Επικρατείας κτλ. Διότι η ύλη του ΕΣΟΡΟΥ είναι τέτοια που θα έπρεπε να υπάρχει η τέτοια ταλιώς για τα λειτουργούντα σε κάθε φορά και σε κάθε εποχή μέσα. Και είναι ύλη πάρα πολύ συγκεκριμένη. Και είναι μεγάλη έλλειψη ότι 13-14 μήνες δεν ασκείται, δεν μπορεί να ασκηθεί αυτή η αρμοδιότητα πάνω στον ελεγκτικό και ρυθμιστικό ρόλο, ανεξαρτήτως του θέματος των αδειών. Αυτό λοιπόν το επισημαίνουμε, νομίζω είναι κοινός τόπος και ότι μπορούμε και πρέπει να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Επίσης, θα ήθελα να γίνει σαφές, αν και όλοι το αναγνωρίζουμε στις κατά μόνας συζητήσεις μας, ότι η συνταγματική επιταγή για την διαμόρφωση της μεγάλης πλειονοψηφίας των 4/5 που απέδειξε αυτή η Βουλή ότι μπορεί να το έχει, διότι ήδη έχει 4 ανεξάρτητες αρχές συστής. Άρα είναι δεδομένο ότι είναι θέμα πολιτικής βούλης. Αυτή η αρχή, αυτή η επιταγή του Συντάγματος είναι υποχρέωση και δεν είναι σύσταση. Δεν είναι σύσταση προς το πολιτικό σύστημα να βρεθούν τα 4/5 για τις ανεξάρτητες αρχές. Είναι μια συνταγματική επιταγή που ακριβώς
ανεβάζει αρκετά τον πύχη, αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο, αλλά ζητάει από το πολιτικό σύστημα να συνταχθεί, να ικανοποιήσει αυτή την αρχή. Καλός ή κακός, πάντως έτσι είναι. Και άρα αυτή ως προς αυτό, εκ των πραγμάτων, και εδώ δεν μπορώ να επιρρύψω και εκ της θέσεώς μου καμία ευθύνη, αποτελεί συνταγματικό ατόπιμα το ότι το πολιτικό σύστημα, εν προκειμένου εμείς, η διάσκεψη των Προέδρων, ως προς αυτή την υποχρέωσή μας επί 13-14 μήνες δεν έχουμε ανταποκριθεί. Και αυτό να το κρατήσουμε, διότι δεν είναι δικιά μου έκφραση αυτή που χρησιμοποίησα. Είναι, δεν θέλω, κύριε Λυκούδη, δεν τη χρησιμοποίησα τυχαία, είναι του πλέον αρμοδίου για αυτά τα θέματα που δεν έχω την άδειά του να χρησιμοποιήσω. Έτσι, μιλάμε για το Συμβούλιο της Επικρατείας εδώ. Λοιπόν, έρχομαι τώρα σε κάποιες διευκρινήσεις. Είχε ζητηθεί και ευλόγως από ορισμένες πλευρές, ενώ από κόμματα, να δοθεί εμπράγματι, έτσι, αποσαφήνιση των πολιτικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης που υπήρξαν την Παρασκευή, το Σάββατο, χθες από τον αρμόδιο υπουργό, από την κυβερνητική εκπρόσωπο και όχι μόνο, για το ότι πράγματι οι αρμοδιότητες ως προς την συνολική διαδικασία διοδότησης σε όλα τις τα πεδία, σε όλες τους σταθμούς, περνάνε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Έχει κατατεθεί λοιπόν, έχει κατατεθεί τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ναι, ναι, έχει κατατεθεί, ναι, είναι αυτή. Έχει κατατεθεί, είναι κατατεθειμένη, η οποία έχει αιτιολογική έκθεση και θα σας διαβάσω μόνο το κείμενο διάταξης και, αν, και μπορείτε να την πάρετε κιόλας, θέλω να πω, να σας μοιραστεί. Ναι, 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 σας λέω τώρα, ευθέως. Είχε ζητηθεί και σωστά είχε ζητηθεί για να ξέρουμε όλοι πώς βαδίζουμε στα θέματα που είχαν τεθεί. Το κείμενο της διάταξης λοιπόν λέει ότι η εφαρμογή του άρθρου 2α του νόμου 43, ορίστε. Ναι, ναι, ναι. Το περιεχόμενό της μας ήταν γνωστό και το, σε όποιον με είχε ρωτήσει από κάποια ώρα και ύστερα και το μεσημέρι, ας πούμε, ενημέρωνα, αλλά είναι άλλο η κυβέρνηση να καταθέτει, περί αυτού πρόκειται, και είχε ζητηθεί να είναι κατατεθειμένο πριν την αρχή της διάσκεψης. Γι' αυτό υπήρξε και αυτή η κατάθεση. Λοιπόν, η εφαρμογή του άρθρου 2α του νόμου 4339 κάθετος 2015, όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4367 του 2016, α πρώτο 19, αναστέλλεται μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των ετήσεων ακυρώσεως κατά τον υπαρίθμο 4297 κάθετος 16, παρένθεση Β 518 κλείνει παρένθεση, 7984 κάθετος 2016, παρένθεση Β 1009 κλείνει παρένθεση και 7230 κάθετος 2016, παρένθεση Β 930 κλείνει παρένθεση, αποφάσεων του Υπουργού Επικρατείας και της υπαριθμών 7577 κάθετος 2006, απόφαση των Υπουργών Επικρατείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, όπως ισχύει. Αυτή είναι η αναστολή της συγκεκριμένης διάταξης με βάση την οποία όλη η αδειοδότηση περνάει, όλα οι δηλαδή, φάσεις αδειοδότησης περνάνε στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Είτε έτσι είτε αλλιώς, σε αυτή τη διάταξη αναφερόταν στην πρώτη εφαρμογή του νόμου. Θα σας μοιραστεί, θα τα δείτε, κύριε Λοβέρδο, εγώ σε αυτά ξέρετε δεν έχω και την ευχέρεια. Εσείς έχετε άλλη ευχέρεια. Λοιπόν, το περί αναστολής το αντιλαμβάνεστε, διότι χωρίς την έκδοση και της καθαυτής απόφασης δεν πρέπει εκ των πραγμάτων να γεννηθούν άλλου είδους απαιτήσεις μέχρι τις εκδόσεις. Είναι δηλαδή θέματα νομικά, η πολιτική ουσία είναι σαφής, είναι απόλυτη και είναι δεσμευτική.
από πλευράς της κυβέρνησης. Θέλω να επισημάνω ότι δύο θέματα. Πρώτον, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αλλεπάλληλες αποφάσεις και νομολογία από το 2010 που θεωρεί μη νόμιμη τη διαδικασία παρατάσεων των προσωρινών αδειοδοτήσεων που ήταν καθεστώς για πολλά χρόνια. Και με αυτή την έννοια η προσπάθεια που έγινε και που γίνεται και που θα γίνει και τώρα να υπάρξει μία κατά νόμο και κατά το Σύνταγμα τακτοποίηση απόλυτη αυτού του τοπίου είναι μία προσπάθεια που γίνεται για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, ενώ επί 5 χρόνια δεν υπήρχε από πλευράς των κυβερνήσεων, καλός ή κακός ή λόγω, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, πιέσεων, ενώ χρονικών πιέσεων που υπήρχαν, δεν υπήρχε προσαρμογή, συμμόρφωση στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τώρα λοιπόν εντός μίας εβδομάδας θα γίνει προσπάθεια να υπάρξει συμμόρφωση. Το λέω διότι μερικές φορές σηκώνουμε τους τόνους μιλώντας αναμεταξύ μας για το ποιο συμμορφώνεται πότε με τις αποφάσεις. Και τελευταίο το οποίο θα ήθελα να σας θέσω είναι το εξής, επειδή διάβασα σε διάφορα blogs και ιστοσελίδες αυτές τις, αυτό το διήμερο για την πρόταση σε σχέση με τον κύριο Πολίδωρα ότι υπάρχει ζήτημα ασυμβιβάστου. Εμείς μεταξύ μας τα γνωρίζουμε όλα αυτά και θα αναφερθώ, αλλά σωστό είναι επειδή είναι δημόσια η συνεδρίαση να είναι διευκρινισμένο, ότι και στις 4 προηγούμενες ανεξάρτητες αρχές που βγάζαμε, όπως και σε όλες τις προηγούμενες και στις επόμενες, τα πιθανά συμβίβαστα, διότι για κάθε ανεξάρτητη αρχή υπάρχουν μια σειρά συμβίβαστα. Αλλού είναι αποκλειστική απασχόληση, αλλού πρέπει να είναι πρώτης βαθμίδας καθηγητής, αλλού να μην έχει και ελεύθερο επάγγελμα. Είναι μια σειρά. Αυτά όλα αναλύονται και διερευνώνται μετά την διαδικασία και εν ώψη του να βγουν από τα αρμόδια κάθε φορά υπουργεία, διότι υπάρχει αρμόδιο υπουργείο για κάθε ανεξάρτητη αρχή, πριν δηλαδή γίνει το ΦΕΚ, σε συνεννόηση με τους ανθρώπους που εμείς έχουμε προτείνει, γίνεται αναλυτική διασταύρωση επί των πιθανών ασυμβιβάστων και εάν τότε υπάρχει τεκμήριο ασυμβιβάστου, έρχεται, μάλιστα 2 φορές εμείς στην τρέχουσα διαδικασία έχουμε αλλάξει επιλογές, διότι δεν θελήσαν οι άνθρωποι τους οποίους είχαμε επιλέξει να φύγουν, ας πούμε, από τις άλλες δουλειές τους κτλ. Άρα, τα όποια συμβίβαστα, εν προκειμένου το ότι ο κύριος Πολίδωρας είναι δηλωμένος παραδείγματος χάρη ως αρχηγός κόμματος, είναι υπόψη μας. Ο ίδιος θα μπορούσε προφανώς οποιαδήποτε στιγμή να πει ότι πάβω επ' αυτού να είμαι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Εμείς το γνωρίζουμε και οι προτείνοντες και το γνωρίζει και η διάσκεψη. Επ' αυτού λοιπόν, εάν υπάρξει επιλογή του κ. Πολίδωρα ή και οποιοδήποτε άλλου από τους προτινόμενους που έχουν άλλου τύπου ασυμβίβαστα, άμεσα, δηλαδή υπάρχει τουλάχιστον μία εβδομάδα καιρός και χρονικά διαστήματα συγκεκριμένα εκ του νόμου, γίνονται οι τεκμηριώσεις των όποιων πιθανών ασυμβιβάστων. Και ύστερα, εάν δεν αρθούν, επανέρχονται στην διάσκεψη. Αυτή είναι η πάγια διαδικασία με την οποία έχει λειτουργήσει η διάσκεψη των Πρόεδρων. Δεν ήταν λοιπόν κάτι που μας ξέφυγε, ξέρω και εγώ, και έγινε μια πρόταση η οποία ήταν ως προς αυτό, ας πούμε, ανοιχτή σε αιτιάσεις και σε ενστάσεις. Επιτρέψτε μου λοιπόν, διότι θα εξελιχθεί μια συζήτηση οπωσδήποτε, απλώς να αναφερθώ στην πρόταση η οποία κατατίθεται, θα επακολουθήσει μια συζήτηση την οποία θα αξιολογήσουμε ύστερα για να δούμε και τι θα κάνουμε παραπέρα. Έτσι, μοιράζουμε, ας πούμε, τη σχετική πρόταση. Εγώ θα αναφερθώ μόνο στα ονόματα για λόγους χρονικής σύντμησης της συνεδρίασης. Για τη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου προτείνεται ο κύριος Βύρον Πολίδωρας. Για τη θέση του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου ο κύριος Ροδόλφος Μωρώνης. Ως μέλος του Συμβουλίου η κυρία Πόπη Καλλιόπη Διαμαντάκου. Ως μέλος του Συμβουλίου ο κύριος Βασίλης Καραποστόλης. Ως μέλος του Συμβουλίου η κυρία Λίλιαν Μήτρου.
ως μέλος του Συμβουλίου ο κύριος Βασίλης Μουλόπουλος, ως μέλος του Συμβουλίου η κυρία Δήμητρα Παπαδοπούλου, ως μέλος του Συμβουλίου η κυρία Αγγελική Σγόρα και ως μέλος του Συμβουλίου ο κύριος Ιωάννη Τζανετάκος. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 3 ή 4 αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη σύνθεση την οποία είχαμε προτείνει. Δεν προέκυψαν τυχαία, εν πάση περιπτώσει προέκυψαν αφού είχαν γίνει κάποιες προτάσεις κτλ. Αυτά είναι σε σχέση με τα ονόματα. Θα παρακαλούσα όποιος θέλει να λάβει το λόγο να κάνουμε μία συζήτηση πάνω στην πρόταση γενικότερα και στο τέλος θα αποτιμήσουμε το πώς θα συνεχίσουμε τη συνεδρία. Παρακαλώ, ποιος θα ήθελε το λόγο, ο κύριος Δένδιας. Τι εννοείτε με τη σειρά σας?